που λέγει άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε θερμά από το News Hub για αυτή την συνέντευξη, για αυτό το για το podcast, προκειμένου να μας αναλύσετε τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις που έχουμε στα ρωσοουκρανικά, στη συγκέντρωση των στρατευμάτων σύμφωνα με δημοσιεύματα των ρωσικών στα φιλανδικά σύνορα εν ώψη της εισδοχής της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, με ερωτηματικό, θα το τολμήσει. Έχουμε τις εξελίξεις με τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Έχουμε τις εσωτερικές εξελίξεις με την αναψηλάθηση των υποθέσεων περί εξέβρεσης υδρογοναθράκων στο Ιόνιο και νότιο-δυτικά του Κρητικού Πελάγους. Όλο αυτό είναι ένα σύνθετο παζλ και θέλω λίγο να μας παρουσιάσετε την εξέλιξή του. Λοιπόν, το Ουκρανικό, ενώ υπήρχε η αναμονή της επίθεσης της Ρωσίας στο Ντονμπάς και στην Ανατολική Ουκρανία, και να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματά της και αν μπορούν να μας προειδεάσουν για το ποιοι είναι οι τελικοί πραγματικοί πολιτικοί στόχοι της Ρωσίας, έχουμε μια δυναμική διάχυση της σύγκρουσης. Έχουμε δηλαδή πλήγματα που καταφέρει ο ουρανικός στρατός με πυράβλους και με το βαρύ πυροβολικό επί ρωσικού εδάφους. Έχουμε την απειλή της Ρωσίας ότι θα απαντήσει χτυπώντας κυβερνητικά στήρια στο Κίεβο, ακόμα και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Είχαμε και το επεισόδιο σήμερα με την αυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, που έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Mm-hmm. Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι το χτύπησαν με πυράβλους. Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν μπορεί να διευκρινιστεί αν είναι ατύχημα ή αν πλήγει με πυράβλους. Και οι Ρώσοι ούτε διαψεύδουν ούτε επιβεβαιώνουν ότι το πλοίο πλήγει με πυράβλους. Πάντως και εκεί κρύβεται μια δυναμική διάχυση της σύγκρουσης, γιατί η ανώνυμη πηγή στη Μόσχα μίλησε σε ξένους ανταποκριτές και τους είπε ότι υπάρχει ένα ανατοϊκό συντονιστικό κέντρο με υπερσύγχρονα ραντάρ σε ένα προάστιο της Οδυσσού που βοηθά και κατευθύνει τις επιθέσεις εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα, αν μπουν η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, υπάρχει ένα σκηνικό στριμώγματος της Ρωσίας στη Βαλτική. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να το αποφύγει, μπορεί όμως να δημιουργήσει εντάσεις. Δηλαδή, έχει το θύλακα του Καλίνιγκραντ, που μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας, που είναι ρωσικός και ο οποίος μπορεί να ενισχύσει εκεί τις στρατιωτικές δυνάμεις και τους πυράβλους μέσω βεληνικούς, με πυρηνικές κεφαλές. Μπορεί να δημιουργήσει πίεση στις βαλτικές χώρες για την κακομεταχείριση της ρωσικής μειονότητας, που όταν λέμε ρωσική μειονότητα εννοούμε το 20-30% του πληθυσμού της Εσθονίας και της Λετωνίας. Και να γίνει γενικά ένα άλλο πεδίο έντασης η Βόρεια Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι οι δύο ουδέτερες χώρες. Συζητιόταν εδώ και καιρό και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία η ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Προφανώς θέλανε και η Σουηδία, η οποία δεν ανήκει στην Ευρωζώνη, μέσω της ένταξης του ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ θα ήθελε να έχει λόγο για την ασφάλεια της Ευρώπης. Και τώρα στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία υπάρχει ένα κλίμα που διευκολύνει τις κυβερνήσεις αυτών των δύο χωρών να επιδιώξουν την ένταξη των ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει χωρίς εμπόδιο. Ναι, τώρα λίγο να κάνουμε μια ανατελεία. Πάμε λίγο στη Γαλλία, γιατί και στο σημερινό σας άρθρο, στο πολύ σοβαρό και ευανάγνωστο site, το iEdicis, αναφέρεται ότι ο Μακρόν, αυτή η αριστερόστροφη πορεία που έχει πάρει τα τελευταία 24 ώρα, ήταν μονόδρομος για αυτόν. Γιατί το στηρίζετε έτσι το γεγονός? Είναι η ψήφη του Μελανσόν, ο οποίος παρολίγο να περάσει στο δεύτερο γύρο. Για 1% δεν πέρασε. Αυτοί οι ψήφοι θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 44%, έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις, θα κάνει αποχή από αυτούς που ψήφισαν Μελανσόν. Δεν θέλει να ψηφίσει ούτε Λεπέν, ούτε Μακρόν. Το μεγαλύτερο ποσοστό μετά, γύρω στο 30% θα ψηφίσει Μακρόν και το 20% θα ψηφίσει Λεπέν. Από εκεί θα κριθεί, από το πώς θα μοιραστεί η εκλογική βάση του Μελανσόν, θα κριθεί και το αποτέλεσμα της προεδρικής εκλογής. Πάντως δεν ισχύει αυτό που ίσχυε το 2017, ναι, ότι ένα δημοκρατικό μέτωπο όλοι μαζί να κόψουν το δρόμο στην άκρα δεξιά. Θεωρούν ότι ο Μακρόν με την πολιτική του, οι αριστεροί ψηφοφόροι το θεωρούν αυτό, ότι ενδυνάμωσε τη Λεπέν, αντί να τις κόψει τη χώρα.
Συνέχισε δηλαδή την ίδια πολιτική περικοπής και χτυμένων από ρύθμιση του πλαισίου της εργασίας, που είναι οι μόνιμες πληγές που προκαλούν την αστάθεια στο γαλλικό πολιτικό σύστημα. Σε τελευταίες έρευνες, ο μέσος Γάλλος τίνει να παρουσιάζει ότι τον ενδιαφέρουν κυρίως τα προβλήματα της καθημερινότητας, η ακρίβεια, η μισθή. Στις όλες τις χώρες του κόσμου αυτό δεν συμβαίνει. Δεν τον αφορά τόσο πολύ το ρωσο-ουκρανικό. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Μα είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, το 1992 όταν έχασε ο Μπούς ο πρεσβύτερος και νίκησε ο Κλίντον. Ναι. Ο Μπούς ήταν ο ηγέτης που επί των ημερών του νίκησε στον ψυχρό πόλεμο η Αμερική. Έκανε τον επιτυχή πρώτο πόλεμο στον κόλπο και έδιωξε τον Σαντάμ από το Κουβέιτ. Και όμως αποδοκιμάστηκε από το εκλογικό σώμα διότι τα οικονομικά της Αμερικής δεν πηγαίνανε καλά. Mm-hmm. Σας πω ένα πιο βαρύ παράδειγμα. Ναι. Ο Winston Churchill που ήταν ο πατέρας της νίκης, μόλις τέλειωσε ο πόλεμος ένα μήνα μετά γίνανε εκλογές της Αγγλίας και ο Βρετανικός λαός τον έστειλε στο σπίτι. Έχασε, τους εργατικούς στην εξουσία. Mm-hmm. Έμενε δηλαδή, στην ιστορία αυτή η ήττα του, πραγματικά η ανέλπιστη. Δηλαδή, κερδίζει ένα πόλεμο να σε τιμούμε, να σε μνημονεύουμε, αλλά για τη διαχείριση της μεταπολεμικής καθημερινότητας θέλουμε άλλον. Πάμε τώρα στα δικά μας, θα σας ρωτήσω για τις εξελίξεις. Έχουμε δύο σημαντικά συνέδρια των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση προσπαθεί λίγο να ανακτήσει χαμένο έδαφος λόγω των μεγάλων προβλημάτων στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας πολίτης με παροχές. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι εδώ και τώρα πρέπει να γίνουν εκλογές, να επιμένει σε αυτό το πολιτικό του μοτίβο. Θέλω λίγο το σχολιασμό σας. Κοιτάξτε, όλα θα κρυθούν από την εξέλιξη της κρίσης που πλήττει όλη την Ευρώπη. Δεν έχει φανεί ακόμα δηλαδή τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση. Πριν από μια ώρα οι Times Νέας Υόρκης έγραφαν ως έκτακτη είδηση ότι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες έχουν έτοιμο ένα κείμενο για το πάγωμα της αγοράς πετρελαίου από τη Ρωσία, mm-hmm. όπως και δεν το δίνουν στη δημοσιότητα πριν από το δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, για να μην προκαλέσουν πανικό και αύξηση της τιμής της ενέργειας. Άρα δεν έχουμε δει ακόμα ποιες είναι οι συνέπειες της ρήξης Δύσης με Ρωσία. Δεν έχουμε δει πού θα φτάσει το προσφυγικό, πού θα φτάσει η επιστημιστική κρίση. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά ξεφεύγουν από τη βούληση και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, κυρίως στις συμπιεσμένες από τη λιτότητα και τα μνημόνια χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον, κοινωνικό, και δεν ξέρετε πού θα πάει το πράγμα σε σχέση με τις εξελίξεις. Ναι. Δεν το ορίζει αυτό το σκηνικό ούτε η κυβέρνηση. Μια αθηνική κυβέρνηση. Ούτε οι αντιπολίτες. Τώρα, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης σε σχέση με τα ενεργειακά, ότι γίνεται πάλι η επανακίνηση των ερευνών. Πόσο εφικτό είναι αυτό, ή το κάνει καθαρά για προεκλογικούς λόγους? Κοιτάξτε, ήταν μοιραία, θα εξαντλήσεις κάθε δυνατότητα που έχεις όταν ξεσπάει μια ενεργειακή κρίση που δεν ξέρεις που θα σε πάει. Mm-hmm. Μοιραία θα επιστρέψεις το λιγνίτι, μοιραία θα ψάξεις όπου μπορείς, αλλά οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες παίρνουν χρόνο. Έτσι. Στην καλύτερη περίπτωση είναι μια δήλωση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υλοποιείται ή ότι αποδίδει μέσα στην κυβερνητική θητεία που είναι ένας χρόνος και κάποιοι μήνες ακόμα. Mm-hmm. Σε σχέση, ναι. Σε σχέση με τις εκλογές, διαβλέπουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Κοίταξε, οι εκλογές είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα, έτσι. Υπάρχουν δύο λόγοι να επισπεύσει ένας Πρωθυπουργός σε εκλογές. Να είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει και ένα δεύτερο να είναι σίγουρος ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο μειώνεται η πιθανότητά του να τις κερδίσει. Άρα πρέπει να βρει την κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Τώρα θα είναι κατάλληλη, πότε μπορεί να είναι κατάλληλη στιγμή με την πανδημία ακόμα να μην έχει κάνει τον κύκλο της και με μια κρίση χωρίς προηγούμενο από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τώρα, αναρωτιέμαι κι εγώ ποια στιγμή μπορεί να θεωρήσουμε κατάλληλη. Αυτό που λέμε κανονικότητα, δηλαδή και φως στην άκρη του τούνελ, για λόγους που εκφεύγουν τις αρμοδιότητες του ελληνικού πολιτικού σκηνικού,
Δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Mm-hmm. Η επανακίνηση για τα ενεργειακά, την έρευνα στο Ιόνιο και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ίσως επανακινήσουν τα αντανακλαστικά διεκδίκησης της Τουρκίας, γιατί βλέπω μία ύφεση το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της. Η Τουρκία, αν ακολουθήσει τον δρόμο της προσέγγισης προς τη Δύση, mm-hmm. Και δεν θα μπορεί να κάνει τις προκλητικές πρακτικές που έκανε το καλοκαίρι του 2020. Τουλάχιστον ως προς αυτό θα πιεστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τη στιγμή που υπάρχει σχεδόν πόλεμος Αμερικής-Ρωσίας δια αντιπροσώπων στην Ουκρανία. Τη στιγμή που τους ενδιαφέρει λειτουργικά τους Αμερικανούς να ξαναλειτουργήσει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δεν θα μπορεί να ανεχθεί η αμερικανική πλευρά ένταση και κλιμάκωση από πλευρά οποιοδήποτε από τους δύο εμπλεκόμενους και κυρίως μιλάμε για την Άγκυρα. Από μέλη του ΝΑΤΟ ειδικότερα, έτσι, δεν θα το επιτρέψει, ναι, λέτε. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ρευστό το τοπίο, όπως μας το περιγράψατε, οι εξελίξεις άγνωστες σε όλα τα επίπεδα, ειδικά με την Ευρώπη αλλά και με τα ρωσοουκρανικά, που λένε ότι ο πόλεμος αυτός θα έχει διάρκεια χρονική. Θα έχει διάρκεια χρονική, γιατί η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, είναι μέρος της Ουκρανικής κρίσης. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα ενδιαφέρον για τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και να υπογράψει μια συμφωνία ειρήνης, αν και αυτή είναι ζητούμενο πολύπλοκο, με την Ουκρανία και να συνεχίζει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στη Σκανδιναβία. Έχει θέσει ένα συνολικό πρόβλημα ο Πούτιν στη Δύση. Το καθεστώς ασφαλείας της Ευρώπης. Αν δεν βρει ικανοποίηση σε αυτό, δεν πρόκειται να υπάρχει εξομάλυνση. Κύριε Καπόπουλε, ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την ανάλυση της πολιτικής επικαιρότητας για λογαριασμό του News Hub. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.